Δεν έχουμε. Θα τον έχουμε, θα τον βρούμε. Ναι, αρέσει, αλλά και δεν έχουμε. Ησύχασε λίγο έχουμε. Μετά από μια εβδομάδα όπου γινόταν τσιμουρλής, αυτά φέργανε προπονητές, ερχόντουσαν άλλοι τεχνικοί διευθυντές, μεταγραφές. Τα ησύχασε λίγο, τον έχουμε. Καλώς τον. Μετά από μια εβδομάδα, να ήταν μια εβδομάδα πολύ καλά. Μπράβο, Ρικώστα. Ναι. Ήταν εβδομάδες. Βρωμάδες. Καλά, μην παίρνει αέρα η αυτή σου τώρα και αυτή η εβδομάδα δύσκολη θα είναι. Ωραία, και εντάξει, έχει, να το χαλέσω και φέρε τσιμπάρο. Έχει πάω και έχει δηλαδή να πω. Έχει... Σταμάτα, ρε. Εντάξει, ναι, αυτή είναι μια αγωνιστική όμως εβδομάδα. Α, μπράβο, Κώστα. Ναι, ναι, ναι. Έχει διαφορά. Όχι να διώξουμε τον ένα, φέρουμε τον άλλον. Άντε, πάμε μπάλα. Έχει διαφορά. Έλα. Πράγματι είναι. Δεν είναι εβδομάδα για μένα, είναι ένα γεμάτο δεκαήμερο αυτό, γιατί είναι Φερεντσβάρος, ΠΑΟΚ Φερεντσβάρος και τρεις μέρες μετά από τη ρεβάνση στην Ουγγαρία παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είναι για την Εξάδα, σε κεκλεισμένο το θυρών στο Καρεσκάκι. Ο Ολυμπιακός στο Καρεσκάκι θα παίξει πάλι στο με κόσμο σε πρωτάθλημα το Μάρτι. Χρωστάει τιμωρία. Ναι. Οπότε είναι 14 παιχνίδια σε 10 μέρες. Ναι. Τα οποία είναι όλα δύσκολα παιχνίδια, ούτε αυτό με τον Αστέρα μπορώ να το θεωρήσω εύκολο. Μεγάλη μάχη δίνει με τη Λαμία για το ποιος θα μπει στα, πες τα, στα play-off. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια διαδικασία από χθες να έχει στραφεί το ενδιαφέρον ευλόγως στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Κοιτάζει και ο προπονητής, συγγνώμη, να μάθει τη Φερεντσβάρος, γιατί κακά τα ψέματα όλα είναι. Είναι πολύ απλή η Φερεντσβάρος. Είδες τον Όφη, το ακριβώς αντίθετο. Τι κάνει, δεν κάνει λάθος στην άμυνα ποτέ. Αυτό είναι ο Φερεντσβάρος. Λάθος στην άμυνα δεν κάνει, μπάλα κρατάει καλά, αντιπιθέσεις να βγάζει. Είναι λίγο διαφορετική. Είναι πως το λένε, έγιναν όλα τόσα γρήγορα που και ο προπονητής θα έπρεπε να... Δεν πρόλαβε πραγματικά από την Κυριακή το μεσημέρι, θα έλεγα. Έχει ξεκινήσει και αυτός, είναι με τους αναλυτές κλπ. Βέβαια, τι να πούν και οι Ούγγροι που μέσα σε 10 μέρες έχουν δει την ομάδα με τρεις διαφορετικούς προπονητές. Τον Παθηναϊκό ήταν ο Καρβαλιάς, με τον Όφη ήταν όπως τον Σιλαϊδόπουλος. Τώρα θα τη δουν με τον καινούριο προπονητή. Αλλά τέλος πάντων, πιο καλή είναι η θέση τους, όπως και να το κάνουμε. Γιατί, μεταξύ βάρου και αστείου τα λέμε αυτά. Αλλά από την άλλη, πάντα στο ποδόσφαιρο έχει μεγάλη σημασία η σταθερότητα κλπ. Κλπ. Γιατί παίξαν τόσο καλή μπάλα? Γιατί έπαιξαν τόσο καλή Όφη μπάλα. Εντάξει, ο Όφη δεν είπε, κάνει τρία γκολ, τρία λάθη. Γιατί και μετά, όταν έφυγε ο Μαρτίνεθ, αν θυμάσαι το πρώτο παιχνίδι μετά το Μαρτίνεθ, 5-2 την Τόπολα. Όταν έφυγε ο Μίτσελ, το επόμενο πρώτο παιχνίδι 3-1 τον ΠΑΟΚ στα play-off. Ναι. Αλλάζουμε συνέχεια τότε οι προπονητές. Ναι, αυτό είπα. Το γράψε, το γράψε. Το Σάββατο το βράδυ, ναι, αυτό είπα μεταξύ βαϊκιαστή, αλλά ναι, δεν είναι ακριβώς η καλύτερη λύση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια τακτοποιημένη ομάδα με τον Όφη. Επίσης, αλήθεια είναι ότι ο Όφη δεν είναι στα καλά του. Αυτό είναι και αυτό, βέβαια, για να μην είμαστε δικοί και με τον Ολυμπιακό. Τι έκανε. Εκεί ο Πας δεν είναι στα καλά του. Για να το προηγηθεί με τον Πας. Έβαλε, χρειάστηκε να, πώς το λένε, να βάλει ένα γκολ ντόι με ένα σούτ εκτός περιοχής, πράγμα που δεν γίνονται αυτά τα τρία χρόνια. Μα ήταν μέχρι το 60-0. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Ναι. Ήταν και καλά τα κρυφά. Αλλά έπαιξε καλά ο Πας, αλλά... δεν έκανε τα λάθη που έκανε. Μαζί σου, ναι. Μαζί σου. Αλλά σίγουρα ο Πας, και ο Πας τελευταίος. Ακριβώς. Ναι, αλλά έκανε καλό μάτσο με τον Ολυμπιακό. Ο Πας δεν έκανε καλό Όφη. Όφη ήταν από είναι Αντώνη και πώς του να βρει τον αντίπαλο. Από την άλλη μεριά το τέρμα να σημαδέψει το κεφάλι του αντίπαλου επιθετικού. Εντάξει, μπράβο. Πολύ συχνά. Ναι, αλλά είδες ότι ο Ολυμπιακός, ανεξάρτητα από το ότι πράγματι τα δύο γκολ ήταν στο δεκάλεπτο, ήταν και θέμα, πώς το λένε, τύχης. Και το τρίτο κάνει καραμπόλες η μπαλά. Στο τρίτο δεν ήταν καραμπόλα, έκλειβε, ήταν λάθος το αντίπαλο. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέει. Λέμε αυτό το πράγμα του. Αλλά μπήκε ο Ολυμπιακός από το πρώτο λεπτό. Σωστό, παίζει ζωντανά, χάνει ευκαιρίες, είναι όντως. Και στο δεύτερο, η μπάλα από τον Ολυμπιακό μπήκε, συμφωνώ. Μα είπαμε, ναι, αλλά όμως μπήκε η ομάδα και έλεγε ότι πραγματικά μπήκε μια ομάδα μέσα για να κερδίσει, να το στριμώξει τον αντίπαλο και αυτά. Και με τους παίκτες στις θέσεις τους κανονικά μοιάζαν όλοι. Ήταν ο Ποντένσε κανονικός μετά από πάρα πολύ καιρό. Άλλαξε και χρώμα στο μαλλί. Το αρέσει αυτό να κάνει. Μπράβο. Να λες χρώμα στο μαλλί ο Ποντένσε. Είναι ο Ποντένσε. Ναι. Πώς το λένε. Δεν ήταν με τον. Παρότι είναι πραγματικά περίεργο, σπάνια το συναντάς. Ναι. Με Πορτογάλο. Πορτογάλος παίξει με Πορτογάλο προπονητή να είναι πλακωμένοι, είναι σπάνιο πραγματικά. Είχαν πλακωθεί.
Ήταν πολύ κόντρα. Ναι, τον βάζει, πολύ κόντρα. Ναι. Τι δεν τον έβαζε. Ελάχιστα. Τον έβαζε συνήθως αλλαγή, όχι άδικα από την άλλη, γιατί η εικόνα του δεν ήταν καλή του ποτέ. Όχι άδικα για σένα, για τον ποτέ είναι άδικα. Αλλά έχει στραβώσει πολύ. Mm. Πολύ στράβωμα όμως. Mm. Πολύ, πολύ. Λέει το μεγαλύτερο στράβωμα που είχε παίξει στο Ολυμπιακό με τον Καρβαλιάλ το είχε ο Ποντένσε. Mm. Ναι. Τέλος πάντων ήταν πολύ καλός ο Τσικίνιο. Θυμάστε που όταν είχαμε παίξει με τον Μπάσχα κάνει ντεμπούτο ο Τσικίνιο και ο Όρτα σε εκείνο το παιχνίδι. Είχε παίξει 60 λεπτά Όρτα και μισή ώρα Τσικίνιο. Και σας είχα πει ότι μου άρεσε περισσότερο Τσικίνιο. Εμένα Όρτα μου είχατε πει Όρτα. Όχι, εγώ δεν είχα πει Όρτα. Εγώ σου είχα πει ότι ο Όρτα με ένα μου μοιάζει για εξάρι ενώ ο Τσικίνιο την κατεβάζει καλύτερα την μπάλα. Αν θυμάσαι και είχα πει Όρτα και εξακολουθώ να πιστεύω Όρτα και Όρτα δεν ξαναέπαιξε. Αλλά είδατε. Πόσο χρόνια δεν ξαναέπαιξε. Έπαιξε 10 λεπτά με τον Παναθηναϊκό. Είδατε ότι ο Τσικίνιο πραγματικά είναι ένα. Καλά κάνει και βάζει τον Τσικίνιο γιατί ο Τσικίνιο είναι το Ολυμπιακό. Ο άλλο είναι δανεικό. Οπότε, αν είναι να βγει κάποιος από τους δύο, πρέπει δεν να υπάρξει να βγει... Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα. Όχι, ρε, ο Κάρμο είναι δανεικός με 20 εκατομμύρια ρήτρα, αλλά άμα είναι καλός θα τον βάλει. Ναι. Δεν το λέω έτσι. Λέω ότι ανάμεσα σε δύο παίκτες οι οποίοι σε γενικές γραμμές. Σωστό, καλύτερα να αναπτύξει αυτό που θα σου μείνει. Αλλά είναι διαφορετικοί παίκτες. Είναι διαφορετικοί παίκτες. Δηλαδή, όταν κάνει, σαν να το λέει ο Θεός μου έδωσε την μπάσα και το κάνει ο Φορτούνης για τον Τσικίνιο, που ο Φορτούνης δεν είναι το στυλ του ακριβώς αυτό, είναι διαφορετικοί παίκτες. Είναι διαφορετική. Ο Όρτα είναι πιο γλυκός παίκτης, ο άλλος είναι πιο ουσιαστικός. Σας είχα πει ότι αυτή ήταν, είχε ουσία, είχε δράση ο Τσικίνιο. Δεν λέμε ότι είναι. Ο παιχταράς και λοιπά, αλλά είχε φανεί από εκείνη τη μισή ώρα, φαίνεται παιδιά, τα χαρακτηριστικά του παίκτη φαίνονται. Το αν έχει ρυθμό, το αν είναι φόρμα, αν μπορεί να κοντρολάρει, αν μπορεί να πασάρει και τα λοιπά, τα χαρακτηριστικά μπορεί, τα να, βλέπεις, μπορεί να τρέχει. Από μισή ώρα τα βλέπεις τα χαρακτηριστικά του παίκτη. Εδώ μάλιστα μπορώ να σας πω κάτι άλλο, ότι αν κοιτάξεις, αν ψάξεις το βιογραφικό του Τσικίνιο, μπορείς να δεις ότι έχει παίξει ολόκληρη σεζόν δεκάρι πίσω από το center four με διψήφιο αριθμό γκολ. Ναι. Άρα το έχει και να παίζει και πίσω από το center four. Τι έκανε η ομάδα το εκείνη χρονιά. Τι άμα είναι, τι έκανε το αξιό. Άμα είναι ο Χατζηπαναγής στον Ηρακλή. Όχι. Έβαλε 10 γκολ, 12 γκολ. Δεν ξέρουμε τις ομάδες. Γιατί μπορεί να βάλεις οποιονδήποτε να κάνει οτιδήποτε. Αλλά εξαρτάται με ποια ομάδα. Με τη Μορεϊρένσε ήταν μία που ήταν δανεικός. Ναι, δεν είναι και γίγαντες. Δεν θυμάμαι. Ναι, ακριβώς. Και είχε βάλει διπλάσιο αριθμό γκολ. Πάει να πει ότι. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι μπορεί ενδεχομένως να χωράνε και οι δύο. Οκτάρι, Όρτα, δεκάρι, ο Τσικίνιο. Μπορεί να χωρέσουν και εξάρι, οκτάρι και δεκάρι με τον τέτοιο, με τον Φορτούνι. Και να μην... Μην τον κουνάς είναι κάτω Φορτούνι. Άστον είναι καλά, είναι εκεί πέρα. Μια χαρά έπαιξε. Και να πω κάτι ακόμα, ότι ο Μαντί έχει ρίξει γέφυρες για να επιστρέψει. Εμφανίστηκε στο γήπεδο ξαφνικά από εκεί που το έπαιζε κάπως, μετά που τον είχε ο Ολυμπιακός ρίξει στον Ολυμπιακό Β. Εκεί κάνει προπονήσεις, στον Ολυμπιακό Β. Ναι. Βλέπω γέφυρες αντί, ήταν ο δεύτερος παίχτης που με τον Καρβαλιάλ είχε μεγάλη κόντρα στο τέλος, Ποντένσε Μαντί ήταν. Είναι πια θέμα του προπονητή όμως, εάν και εφόσον. Έχει παίξει δελτίο. Καινούργιο προπονητή. Έπαιξε δελτίο. Δεν το χάσαμε. Όχι, έγινε.